Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Αλλαγή σκηνικού σήμερα σε πιο απλό, λιτό στούντιο. Το θέμα μας απόψε. Ένας 33χρονος τοξικομανής νεκρός. Ίσως να μην έχει γίνει ακόμα η ιδία του. Αυτό είναι το θέμα μας. Και πριν πεθάνει 10-15-20 μέρες, δεν ξέρω πότε, έδωσε μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον Χρήστο τον Βασιλόπουλο. Καταγγέλει κοινωνίες, αστυνομικούς, φαρμακοποιούς, φορείς. Οι θάνατοι συνεχίζονται και θα συνεχίζονται γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν μετά από το ότι και οι πρέζες που κυκλοφοράνε αυτό το τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει και είναι πιο καλές, αλλά και γιατί τα παιδιά παίρνουν πάντα και σχεδόν πάντα, όχι πάντα, παίρνουν αυτά τα υπνοσεντών, τα οποία είναι και ο μεγαλύτερος λόγος που πεθαίνουν. Εσύ πόσα χρόνια είσαι στην πρέζα, πόσο χρονών είσαι, αν θες να μας καταθέσεις μια σύντομη προσωπική ιστορία σε αυτό που λέγεται χώρος των ναρκωτικών. Εμένα η ζωή μου ξεκίνησε στα 15 με την πρέζα, είμαι τώρα 33. Ξεκίνησε γιατί έτυχε και είχα χρήματα και με βάλανε σε αυτό το λούκι που λέμε, γιατί να μπορούν να παίρνουν και αυτή τη δόση τους με τα λεφτά τα δικά μου. Σε βάλανε άλλοι τοξικομανείς? Ναι, μεγαλύτεροι. Και αυτό γιατί τα παιδιά όταν είναι σε αυτήν την ηλικία κάνουν ένα λάθος και δημιουργούν μέσα στο μυαλό τους πρότυπα παιδιά πιο μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είτε έχουν κάποια μηχανάκια που εμείς όταν είμαστε μικροί δεν μπορούμε να τα έχουμε και θέλουμε να κάνουμε παρέα μαζί τους, είτε γιατί μπορούν και πηγαίνουν και βρίσκουν εύκολα εισιτήρια για κάποιο ντέρμπι σε έναν αγώνα, είτε για θέματα που... Σήμερα δηλαδή οι πιάτες έχουν γεμίσει με πιτσιρικάδες. Σήμερα με ποιο τρόπο μπαίνουν στο λούκι? Με ποιο τρόπο ακριβώς δεν ξέρω, γιατί δεν συναναστρέφομαι τόσο πολύ με μικρά παιδιά σε ηλικία. Εκείνο που ξέρω όμως είναι τον τελευταίο χρόνο στις πιάτσες κυκλοφορούν πολύ μικροί. Δηλαδή παιδιά που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν αρχίσει και παίρνουν πρέζα 6 μήνες, 1 χρόνο, 3 μήνες, 5 μήνες και το θεωρούν μαγκιά το να παίρνεις πρέζα. Τα λεφτά, τις δόσεις πού τα βρίσκουν, με ποιους τρόπους? Οι πιο πολλοί κάνουν ζητιανιά, ζητάνε στον δρόμο και το λένε ξεκάθαρα. Δώστε μου 200 να μαζέψω λεφτά για τη δόση μου. Άλλοι κλέβουν. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά 15χρονοι οι οποίοι μπαίνουν στο έγκλημα αναγκαστικά. Αναγκαστικά δεν θα το έλεγα, γιατί υπάρχουν πιάτσες στην Αθήνα που και με 2.000 μπορείς να αγοράσεις μια μικρή δόση. Και αυτό το λέω γιατί πιστεύουν πολλοί γονείς ότι τα παιδιά τους πρέπει να έχουν 10 και 20.000 για να μπορέσουν να αγοράσουν, να πάρουν, να πιούν. Δεν είναι έτσι. Μπορούν και με 2.000 και με 1.000. Και αυτό το λέω για τους γονείς, γιατί να ξέρουν, μην επαναπαύονται λέγοντας τον εαυτό τους ότι εγώ μόνο 2.000 του δίνω του παιδιού μου την ημέρα, δεν μπορεί να πιει πρέζα. Μπορεί. Γίνεται να πιει με 2.000. Υπάρχουν έμποροι που έχουν αυτό το πεντάρι που λέμε 5 γραμμάρια σε ένα σακουλάκι. Κάθονται κάπου και πας εσύ, του λες θέλω 2.000 και σου δίνει 2.000. Δηλαδή σου δίνει μια ποσότητα για 2.000. Άλλος πάει έχει 10. Ποσότητα για 10. Οπότε γίνεσαι. Συνήθως τα παιδιά ξεκινάνε με χάπια. Χάπια και σιρόπια. Αυτό είναι η αλήθεια. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που ξεκινήσανε να παίρνουν πρέζα σαν την αρχή της χρήσης των ναρκωτικών. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που πιστεύουν σήμερα οι περισσότεροι στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά ξεκινάνε από χασίς και καταλήγουν στην πρέζα. Δεν είναι έτσι. Καταλογίζω μεγάλη ευθύνη στους γιατρούς που για 5 και 10 χιλιάδες εκδίδουν συνταγές γράφοντας υπνοσεντών. Για μένα 90% των θανάτων είναι επειδή τα παιδιά είχαν πάρει υπνοσεντών πριν πάρουν την πρέζα. Πέθανε χθες βράδυ με τη σύρυγα στο χέρι, στο μπράτσο. Βέβαια, αν είχαν προλάβει κι άλλα θύματα των ναρκωτικών να μιλήσουν, δεν νομίζω ότι θα έλεγαν διαφορετικά πράγματα.
Είχα και έχω πρόβλημα αν θα έπρεπε αυτή την συνέντευξη να τη βγάλουμε στον αέρα. Και μάλιστα σε μια ώρα όπου τα μικρά παιδιά μαθητές έχουν... είναι ακόμα ξύπνοι. Νομίζω όμως ότι για τους περίεργους μικρούς μαθητές, αυτούς που κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί κάποιος επιτίδιος στα πόδια τους, δίπλα τους, να τους πει από περιέργεια να δοκιμάσουν μια ναρκωτική ουσία, θα πρέπει να δουν, να πάρουν το μήνυμα και από την απόψινη εκπομπή, αλλά και από άλλες, πού οδηγούν τα ναρκωτικά. Βέβαια, πολλοί από εσάς θα πείτε ότι τι μας νοιάζει εμάς, κύριοι, το θέμα της πολιτείας είναι το θέμα, της πολιτείας είναι το πρόβλημα, ας το λύσει. Δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Από τη στιγμή που η πολιτεία κάνει βήματα, όμως από τη στιγμή που έχει γιατρούς που κυκλοφορούν και έχουν γραφεία, ιατρία και δίνουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες συνταγές, πλουτίζοντας, θησαυρίζοντας, δικαιολογημένα θα πείτε, και τι μας νοιάζει μας. Με αυτούς τους γιατρούς θα ασχοληθούμε και σήμερα, αλλά θα παρακαλούσα πρώτα τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Βασιλόπουλο να μας πει πώς πήρε τη συνέντευξη από τον Μακαρίτη τον Καβαλά, αλλά πρώτα θα σας παρουσιάσω τους απόψινους προκεκλημένους. Είναι ο κύριος Κουδούνας Νίκος, ε? Κουδούνας ή Κουδούνας? Κουδούνας. Κουδούνας. Είναι ο γιατρός που κατηγορήθηκε ότι από το Φαρμακευτικό Σύλλογο της Αττικής ότι δίδει συνταγές και εμπορεύεται την κατάσταση των τοξικομανών. Δίπλα ο κύριος Γιώργος Μπαρδάνης, ψυχίατρος, αντιπρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Οργανισμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών, δημιουργήθηκε όπως ξέρετε πρόσφατα. Και δίπλα ο κύριος Ηλίας Παπαπετρίδης, γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Καλύτερα να μας πεις, Χρήστο, εσύ πώς πήρες και πώς, πότε αυτή τη συνέντευξη. Πρόκειται για μια συνέντευξη, η οποία μας την έδωσε πριν περίπου μία εβδομάδα. Και αμέσως μετά από αυτή τη συνέντευξη, πρέπει να το πούμε, μου έκανε ένα τηλεφώνημα την Πέμπτη και μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρει ηρωίνη. Θα προσπαθήσω να μείνω καθαρός και σε παρακαλώ πολύ να με βοηθήσεις να βρω μία δουλειά. Μήπως κατορθώσω και βγω από αυτόν τον εφιάλτη. Ανανέωσαμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Αλλά δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο μας πρόλαβε και το μόνο που κάναμε ήταν να επισκεφτούμε το σπίτι του για να επιβεβαιώσουμε απλώς ότι ο Γιάννης Γαβαλάς, ετών 33, είναι πια νεκρός, δεν είναι μαζί μας. Μάλιστα. Σου είχε πει ότι είχε περάσει κάποια στιγμή από τη θεραπεία, ας την πω έτσι, έτσι την εμφανίζουν, άλλοι την εμφανίζουν διαφορετικά, του κυρίου Κουδούνα, αυτό το θύμα. Αυτό που μου είπε ήταν, καταρχάς για το όνομα το συγκεκριμένο, δεν μου είπε ότι ο ίδιος είχε πάει, όμως μου είπε ότι είναι ένα πολύ γνωστό όνομα στο οποίο πολλοί τοξικομανείς καταφεύγουν. Έκανα κάποιες ερωτήσεις για να διευκρινίσω περί τίνος πρόκειται, διότι ο κύριος Κουδούνας δεν είναι ο μοναδικός ο οποίος χορηγεί συνταγές στην Αττική, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Θυμάμαι περίπου πριν ένα μήνα, συγγνώμη, το Μάιο, όταν είχαμε τους πρώτους ομαδικούς θανάτους όπου καταγράφηκαν στην ειδησιογραφία, τους τοξικομανείς στην πλατεία Εξαρχείων να μου δείχνουν διάφορα στενά, να με παίρνουν από το χέρι και να με πηγαίνουν και να μου λένε μπες εδώ και αν δεν αγοράσει συνταγή με 10.000, τότε είμαστε ψεύτες. Ναι. Εκείνο το ρεπορτάζ βέβαια δεν ολοκληρώθηκε, δηλαδή να μπω μέσα στα ιατρία αυτά, διότι οι θάνατοι είχαν πάρει πια επιδημία, είχαν πάρει μορφή επιδημίας και απλά μείναμε στο γεγονός να επισημάνουμε αυτό το πρόβλημα ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν εκατοντάδες γιατροί οι οποίοι μοιράζουν αφιδώς συνταγές. Κύριε Κουδούνα, είχατε εσείς στο Μακαρίτη πελάτη? Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν θυμάσαι? Όχι. Όμως, να πούμε κατευθείαν στις κατηγορίες που βγήκαν από αυτή την εκπομπή εναντίον σας. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατηγορήστε ότι δίνετε εκατοντάδες συνταγές και εμφανίζεστε ότι έχετε κάποια κέντρα, πότε στον Κορυδαλό, πότε στην Παιανία, πότε στην Γλυφάδα και θεραπεύετε. Από ποιον κατηγορούμε, κύριε Καρδάκη? Από την πρόεδρο
από την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών. Με έχει κατηγορήσει αυτή. Βέβαια, δημόσια. Και τη πήρα αυτά τα χαρτιά και έτσι βγήκε το όνομά σα στον αέρα. Ότι δεν υπάρχει κανένα, δεν κινήθηκε κανένα εισαγγελέα σε βάρο σα, παρότι έχει κινηθεί νομίζω από κάτι καταγγελίε από την Παλίνη, αλλά φύγατε. Έχει κινηθεί και συναντήθηκαμε και με εισαγγελέα και έχει κάνει έρευνα σε βάθο η αστυνομία με τοξικομανεί και απεδείχθη ότι. Όχι ο αθώος είμαι, αλλά ότι λειτουργώ. Πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή θεραπευμένοι από μένα, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Εντάξει. Αποδεικτικά στοιχεία. Αποδεικτικά από στοιχεία από τα παιδιά, τα οποία είναι θεραπευμένοι. Γίνεσαι σημασμένοι τοξικομανείς και χρόνιοι. Όχι μόνο στην Αθήνα. Και σε πολλές πόλεις. Καταφέρατε εσείς δηλαδή αυτό που δεν έχουν καταφέρει οι οργανωμένες κοινότητες. 100%. Και προκαλώ εγώ οποιαδήποτε κοινότητα. Να το κάνουμε κοιτάξτε, οποιονδήποτε κοιτάξτε, πείραμα. Εγώ δεν είμαι ειδικό και δεν ξέρω. Ακούστε, κύριε Κουδουνά, εγώ έστειλα στον υπουργό. Το να με επικαλείστε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, την τραγική των τοξικομανών, δεν είναι προς τιμή σας. Διότι ο τοξικομανής βλέπει σαν Θεό, βέβαια, βλέπει σαν Θεό τον γιατρό, ο οποίος θα του δώσει μια συνταγή. Λοιπόν, μην μου λες τώρα τους τοξικομανείς φέρνει σαν μάρτυρες ότι εσύ κάνεις αποτοξίνωση, έχεις κέντρα αποτοξίνωσης. Να μου φέρεις πιστοποιητικά γιατρών, συναδέλφων σου, που λένε ότι θεραπεύτηκαν αυτοί και αυτοί. Ακούστε κάτι τώρα. Αυτά που λέτε εσείς είναι γελία. Όταν μου λέτε εμένα ότι. Και μόνο τρόπος είναι γελία. Όταν μου λέτε ο γιατρός θα μου, φέρει, θα μου δώσει πιστοποιητικό ότι θεράπευσα τον τοξικομανή. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε τέτοια πράγματα. Τα στοιχεία. Είναι δυνατόν να μου λέτε τέτοια πράγματα. Και από τον Κορυδαλό για τους τραμπουκισμούς σας τους έχω. Και στοιχεία από την Παλίνη. Εδώ, όπως σας είπα και στην αρχή, οι τραμπουκισμοί σας εδώ δεν περνάνε. Και εσάς δεν περνάει ακούτε. Λοιπόν, αν είναι γελή και αφελής, αυτό θα το κρίνουν οι τελεθεατές και όχι εσείς. Ακούστε, εγώ κάνω έργο. Έργο κάνεις, εκμεταλλεύεσαι. Δεν εκμεταλλεύομαι κανένα. Ίσα-ίσα. Κάνετε μεγάλο λάθος. Τι εκμεταλλεύομαι. Τι βγαίνετε λοιπόν, την αγραμματοσύνη του κράτους. Τι, την αγραμματοσύνη του κράτους. Τι λέτε κύριε εσείς, αντιπρόεδρε. Τι να εκμεταλλευτώ. Ξεφωνήσατε τον άνθρωπο και είναι ο σωτήρας των τοξικομανών στην Ελλάδα. Εμείς διαμαρτύρηθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού. Δεν σας αρέσει να είμαι ο σωτήρας, δηλαδή. Μακάρι να είσαι ο άνθρωπος. Δεν σας αρέσει. Τις τσέπεις σου, σωτήρας. Τις τσέπεις, αλλά δεν φταίει εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε μένα δεν θα μιλάς έτσι. Μα δεν έχεις αφήσει ηλικία. Δεν έχεις αφήσει ηλικία που να μην έχεις πάει να εκμεταλλεύεσαι την κατάσταση. Κύριε Παπαπετρίδη. Είναι σωτήρας ο κύριος. Εγώ δεν θα μπορούσα. Εσείς τι είστε, κύριε Καγκαγουνάκη? Τίποτα δεν είμαι. Τι είστε, κύριε Καγκαγουνάκη? Θέλετε να πάρετε καμιά συνέντευξη να δυσφημίσετε κανέναν? Όχι, καθόλου. Θέλετε να βρω καμιά γριούλα, καμιά γυναικούλα που δεν πιάνει να δυσφημίσετε? Εμένα δεν μπορείτε εσείς να με δυσφημίσετε. Και κόφτε το αυτό, γιατί δεν έχετε θράσος, δεν έχετε θάρρο να το αφήσετε. Γιατί είσαστε γελοί. Όχι, να βλέπει ο κόσμος. Εγώ σας κατηγορώ, είσαστε γελοί. Βάλτε το κι αυτό. Μπορείτε να το βάλετε εκεί. Το ποιο είναι γελίο. Ελάτε να το ερευνήσουμε. Αν είσαστε σωστοί, θα καθόσαστε κάτω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τους τοξικομανείς. Όχι να σας κάνω τηλέφωνο πριν 5 μήνες και να μου λέτε δεν γίνεται τίποτα, κύριε Κουδουνά. Εγώ έχω ως συνέροχος εσένα διαφημιστής. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Σε είπα να με διαφημίσει εμένα. Εγώ είμαι διαφημισμένος μόνος. Εσείς ποιος είστε? Τίποτα. Τα παπούτσια με παραφέρω και αλύσετε εδώ. Απλά δείχνει ποιος είστε. Μπορείτε να το βάλετε εκεί που αυτοκλείω. Τι να κάνετε εσείς τώρα? Καμιά γυναικούλα να πάρει συνέντευξη? Κύριε Παπαπετρίδη. Μα δεν μπορείτε να μου πάρετε με ένα συνέντευξη. Βέβαια δεν μπορούμε, γιατί είσαι... Γιατί με κατηγορείτε ως ευρώς. Νομίζετε ότι μιλάτε σε κανένα άρρωστο. Μα φέρτε τους εισαγγελείς. Θα έρθουν και εισαγγελείς. Φέρτε τους εισαγγελείς να δούμε. Μήπως πάτε εσείς μέσα. Καλά, όταν θα σας μιλήσω. Να πάω, να κάνετε. Ναι, βεβαίως. Θα σας ξυλώσω εγώ. Καθίστε να δείτε τι θα πάθετε από μένα, τίποτα άλλο. Αν το πάτε έτσι. Ένα λεπτό. Εγώ σας σεβάστηκα όταν μιλάγατε και δεν είναι. Λοιπόν, κύριε Καγκαγουνάκη. Θα σας δέσω όλους. Λοιπόν, υπάρχει το εξής θέμα. Εγώ θα σας δέσω όλους. Φαρμακοποιούς, κοινότητες όλους. Λοιπόν, κινηθείτε να γελάσουμε. Η πρώτη διαμαρτυρία. Λοιπόν, να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Η πρώτη διαμαρτυρία. Τι, εσύ είναι τραμπούκος. Ξέρω ότι είσαι τραμπούκος. Θα σας δέσω. Μα είναι πρέπει ένα λεπτό να ειδοποιηθεί το τμήμα. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, διότι αυτό δεν μπορεί να είναι το πληροφορείο, κύριε. Μιλάμε εδώ. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ξέρω. Το τραβάτε πολύ. Εσύ το πληροφορείτε. Όχι, 15 εδώ να φυλάτε. Όχι, θα τα μιλάτε. Θα μιλήσουμε γιατί απλώς. Μα τώρα κύριε Καγκαγουνάκη ψάχνει να κάνει ρεπορτάζ, α πούμε. Δεν ψάχνει να κάνει. Τι να πείτε, κύριε επιστήμονα εδώ. Εσκότσια.
Σκοτσιά. Έτσι που μου μιλάς, όχι. Έτσι που μου μιλάς, όχι. Τότε φύγε. Έτσι που μου μιλάς, όχι. Δεν μπορείς να με συγκοφαντήσεις. Μα δεν μπορώ να με συγκοφαντεί έτσι και να μου μιλάει κανένας. Ποιος θα συγκοφαντήσεις εσύ. Ο φαρμακευτικός σύλλογος. Ο φαρμακευτικός σύλλογος. Ο φαρμακευτικός σύλλογος θα μπορούσε να τα φυλακεί όλος από μένα. Γιατί δεν τους πάρει. Να τους πάρω τώρα. Έχετε πρόβλημα μαζί μου. Απαντήστε εδώ στην τηλεόραση. Έχετε πρόβλημα μαζί μου για να μπείτε φυλακή όλοι. Έχετε πρόβλημα. Όχι, άμα σας μηνύσω θα μπείτε φυλακή. Άμα σας μηνύσω θα μπείτε φυλακή όλοι. Ο νόμος λέει να μπω εγώ φυλακή, αλλά θα μπείτε εσείς. Προς Θεού ξέρετε τι κάνω και τι λέω. Αλλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Πού να με ξέρει, να άξιζε να με μάθει. Όταν φωνάζετε και απειλείτε απέναντι σε έναν άλλο. Αυτό συνεντεύξεις θέλει να κάνει. Ένα λεπτό, κύριε Κομινά. Λοιπόν, πέστε να μιλήσουμε. Ναι. Αφού κάτι... Τι θέλετε, τι θέλετε να σας πω κάτι. Ποιος είναι ο ένοχος, εγώ ή εσείς. Δεν μιλάμε για ποιος ένοχο. Είναι. Εγώ θα πω αυτά που πρέπει να πω εγώ. Αφήστε να ακούσετε και μετά, όταν πείτε. Πέστε περιμένετε. Πέστε μου, πέστε μου. Λοιπόν, κύριε Κανονά, και εμείς η πρώτη διαμαρτυρία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής έγινε διότι στις ενδείξεις ο κ. Κουδουνάς έγραφε απεξάρτηση. Λοιπόν, επειδή έγραφε απεξάρτηση, προσέξτε κάτι. Ο νόμος απαγορεύει τη χορήγηση στο φαρμακευτικό. Ένα λεπτό και κουδουνά, να τελειώσω. Εγώ σας άκουσα με πολύ σεβασμό. Οπότε ακούστε με κι εσείς. Και θα δείτε και τον τρόπο μου είναι διαφορετικός. Αφήστε να τον ακούσετε και μετά, αν έχετε κάποια αντίρρηση, θα την πείτε. Ένα λεπτό. Μιλάω εγώ. Είναι δυνατόν, ας πούμε, πρέπει τώρα. Να σεβαστείτε εμένα που σας μιλάω. Μιλάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να υπάρξει ένα επίπεδο πρέπει να σεβαστείτε με άνθρωπος τον εγώ. Εντάξει, λοιπόν, επειδή και τι να φανεί, τι να και κουδουνά. Επειδή λοιπόν υπήρχε η λέξη απεξάρτηση και απαγορεύεται η χορήγηση πάνω. Ο νόμος όμως αυτός είναι ποινικό, έχει ποινική ευθύνη. Ο φαρμακοποιός πάει φυλακή με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παρακαλέσαμε λοιπόν τον κύριο Κουδουνά, κάναμε μια διαμαρτυρία στο Υπουργείο. Εξεπροσώπησα εγώ το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής στο Ανώτερο Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας. Και βέβαια μετετράπη η ένδειξη του κυρίου Κουδουνά σε άλγη οστών. Ναι. Έχω συνταγή εδώ για και άλλοι ω τον. Ένα λεπτό. Να σας πούμε τα πράγματα όπως είναι σωστά για να τα καταλάβετε και για και να. Και πάλι για να σας κυνηγήσω το ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δέχτηκα αυτό. Θα πάτε στο κράτος να πείτε η λέξη απεξάρτηση να μπορεί να χορηγείται. Και άμα μπει και χορηγείται, δεν έχουμε πρόβλημα. Η υπεύθυνη φορά είναι που τα κάναμε. Ωραία κύριε Κουδουνά. Ένα λεπτό να συνεχίσουμε. Πρέπει ο καθένας να έχει την ευθύνη των πραξιών. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Υπάρχει το εξτέμα. Χορηγεί ο κύριος Κουδουνάς μία συνταγή σε ένα νέο παιδί ή σε μία κυρία οποιαδήποτε. Αυτή στιγμή έχει μία νόμιμη συνταγή. Την οποία ο κύριος Κουδουνάς, σαν γιατρός, την έχει δώσει σε έναν ασθενή, εμείς τον παίρνουμε σαν ασθενή. Έρχεται λοιπόν στο φαρμακείο για να πάρει τη συνταγή αυτή. Καλύπτεστε όπως... πίσω από τον τυπικό του νόμο και λέτε: εγώ τη δίνω τη συνταγή. Προσέξτε. Έτσι. Ξέρουμε τις παρενέργειες. Βάφτισε το κρέας. Κύριε Κουδουνά, αν έκανε παρανομία, δεν... τι πάει να πει που άλλαξε δεν τα άλλη. Είναι... Προσέξτε. Η παρανομία δεν μπορεί να γίνει. Αν υπάρχει κουδουνά, κύριε Κουδουνά. Αυτοί δεν ξέρουν τι είναι η προποξυφένη. Δεν ήξερε το κράτος τι είναι η προποξυφένη. Αν κάνει εθισμό ή αν είναι ναρκωτικό και το έχουν κατατάξει τα ναρκωτικά. Έχω βιβλιογραφίες εξωτερικού, 10 όχι ένα. Έχω έρευνες με τοξικολόγους καθηγητές, οι οποίοι λένε τι είναι η προποξυφένη. Απάντησε ο Καζάζης ο ίδιος, ότι ο ΕΟΦ. Ότι δεν Άλλη, κάνει κανένα ναι. πρόβλημα. Ωραία, λοιπόν, μακάρι, έχετε τώρα λοιπόν. Να μου λέτε για καλύτερο φάρμακο από την ασπιρίνη ή πιο ανώδυνο. Κύριε, και με κατηγορείτε εμένα εδώ και μου λέτε τώρα ότι εγώ τη αυρίζω. Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα. Έτσι λένε οι γονείς. Τι γονείς λένε. Τι γονείς λένε. Είχες βάλει τα ψαρών με τα κουνέλια. Είχες βάλει ψαρών με τα κουνέλια. Τι έχω κάνει. Στην παλίδη. Τα κουνέλια. Παίρνω ένα χιλιάρικο από τα κουνέλια. Τα έχω τα κουνέλια και τώρα είναι άλλο. Τι λέει ο άνθρωπος μου. Πόσες κανένα κουνέλι να σου. Το έχω δώσει πολλά εύρω. Κούνελο, κουνέλι, ό,τι θέλει. Σου φέρνω. Ο κύριος Κουδουνάς ισχυρίζεται αυτό. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Κύριε Κουδουνά. Άσε μωρέ τώρα. Εμείς, εφόσον κύριε Γαουνάκη, υπάρχει μια νόμιμη συνταγή σφραγισμένη από το κράτος. Ένα λεπτό. Σφραγισμένη από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από την Ομαρχία. Διπλή κόκκινη γραμμή. Ελεγμένη διότι έχει αντίγραφο και τα σφραγίζει ο κ. Κουδουνάς, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στον ασθενή. Είναι ένα προνομιακό είδος το φάρμακο, το οποίο δεν μπορεί να το βρει πουθενά αλλού. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ο σεβασμός ακόμα και του ασθενή την όπου έρχεται. Μπορεί για μας. Εμείς. Άρα λοιπόν εσείς είστε απόλυτα καλυμμένοι. Εμείς είμαστε καλυμμένοι. Θα πω κάτι άλλο. Στον κ. Κουδουνά δεοντολογικά και τον παρακαλώ για να τα ακούσει κιόλα. Απαγορεύεται να γράφει 2 ρομιτών. Διότι η μερίσια δόση είναι. Αυτός πιστεύει. Είναι έχει ονοματεύσει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Κουδουνά, σας μιλάω εγώ σε ένα άλλο επίπεδο. Αφού σας μιλάω κάπως, νομίζω ότι οφείλετε να με σεβαστείτε. Σας το ζητώ. Μα δεν με σέβεται. Εγώ σας σέβομαι εγώ και αφού σας μιλάω, σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε. Λοιπόν, η μερίσια δόση
είναι 260 μιλιγράμμ ημερήσια δόση του ρομιντών. Ναι, μια συγκεκριμένη. Λοιπόν, εγώ δίνω περισσότερη δόση. Ωραία, αλλά ναι. Προσέξτε κάτι. Ναι. Όταν συνεχώς γράφουμε στα φαρμακεία, προσέξτε ναι, τώρα ένα λέει, λεπτό. Θα σας απαντήσω. Έχετε δικαίωμα να δίνετε. Βάσει της αποφάσεως, Α6Β, 12948, 20. Ναι.